Λοιπόν, λέγαμε χθες με τον Βασίλη, με αφορμή μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τα ύψη των κτηρίων. Του λέγα ότι ο καημός με εμένα, εγώ αγαπάω πολύ το παλιοφάλιο και δεν το κρύβω άλλωστε. Ο καημός μου είναι ότι ζω σε ένα προάστιο το οποίο δυστυχώς είχε γεμίσει από 7 όροφα τις τελευταίες δεκαετίες. Τσιμεντένια 7 όροφα. Κάποια από αυτά δεν είναι αντιαισθητικά, είναι και ωραία, αλλά είναι 7 όροφα. Σου κάνω και σου κρύβω τον ήλιο. Βλέπω το τελευταίο διάστημα και παραπάνω ορόφους. Εγώ ήξερα το όριο είναι 7. Και μάλιστα ήταν 7. Στην τώρα πώς είναι 8. Βλέπω και 8. Βλέπω ενδεχομένως μπορεί να έχω μέρες λάθος και 9. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Διάβασα όμως για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τελευταία απόφαση που κρίνει ότι είναι όχι μόνο αντισυνταγματικό, αλλά και αντίθετο στην κοινοτική νομοθεσία να λαμβάνονται μέτρα που οδηγούν σε άκρατη ενίσχυση της δόμησης, δηλαδή σε πολύ ψηλά κτίρια, δηλαδή πάρα πολύ ψηλά κτίρια, που σου κρύβουν τον ήλιο. Βλέπεις τη διαφορά, ας πούμε, παλαιού φαλαιού και γλυφάδα. Στην γλυφάδα έχω παρατηρήσει 4 όροφοι παντού. Είναι τεράστια η διαφορά. Που και 4 όροφοι δεν είναι λίγο. Ακόμα πιο πολύ όταν προχωράς στους άλλους δήμους πιο κάτω. Όπως είναι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένες. Θα μιλήσουμε και πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον 3Β. Τον τρίο, κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντέλο. Γεια σας, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Πάντως, πολύ σωστά μετρήσατε τους όροφους στο Φάλιρο. Ναι. Είναι 9. Είναι 9. Τρανό παράδειγμα, μια έτσι, παλιά καφετέρια της νιώτης μας. Ναι. Αυτό είδα, χθες, τον Πράπα. Το οποίο μετράτε τους ορόφους και χάνεται προς τον ουρανό το κτίριο. Ναι, ναι. Και ξεπερνάει βέβαια και τα γειτονικά κτίρια κατά 2 ορόφους. Ναι, και αυτό είναι νόμιμο προφανώς, έτσι, αυτή τη στιγμή που με μιλάμε. Με τον νέο οικοδομικό κανονισμό, ναι. Ο οποίος ξεκίνησε, ψηφίστηκε πρώτα απ' όλα σε αντικατάσταση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού το 2012. Ναι. Η εξέλιξή του με περίπου 35 ή 37 τροποποίησεις και συμπληρώσεις, εγκυκλίους, τροπολογιών κλπ. Έφτασε ειδικότερα μετά το Δεκέμβριο του 2019 που δόθηκε μια ερμηνεία ότι 3 καταστροφικά άρθρα τα οποία περιέχει που δίνουν ύψος αλλά και αύξηση του συντελεστή. Επιπλέον μέτρα, έτσι, ναι. Μπορούν να συνδυαστούν, όπως είπατε, ερχόμενοι προς το νότο. Ναι. Κατεβαίνοντας. Η κατάσταση είναι θεωρητικά κάπως καλύτερη. Το ύψος των κτηρίων ήταν 14 μέτρα. Ναι. Τώρα φτάνει μέχρι τα 21,5 και 22 μέτρα. Αυτό είναι 50% παραπάνω όμως, δεν είναι λίγο. Αυτό είναι 2 όροφοι. Στην Αθήνα από 23 μέτρα φτάσαμε στα 32, ανεξαρτήτως αν είχαμε και άλλες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως αυτή για ένα κτίριο το οποίο απαιτεί πλέον δικαστική απόφαση να γκρεμίσει ξενοδοχείο, νομίζω. Ξενοδοχείο, ακριβώς. Οι αποφάσεις που υπάρχουν σχετικές πλέον, και γι' αυτό έχουμε κινητοποιηθεί το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν είναι μία, είναι 2 αποφάσεις του 5ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, δηλαδή έχουμε άποψη περίπου 15 δικαστών ανωτάτου δικαστηρίου ομόφωνες, ναι, που αναφέρουν πολύ σωστά, όπως είπατε, ότι οι διατάξεις αυτές στα κίνητρα του ΝΟΚ, του νέου οικοδομικού κανονισμού, είναι αντισυνταγματικά και καταχρηστικώς εφαρμόζονται, ειδικότερα σε περιοχές που υπάρχουν ειδικά διατάγματα, αλλά και στις περιοχές που δεν υπάρχουν ειδικά διατάγματα, είναι προϋπόθεση ρητή να υπάρξει μελέτη. Στην οποία προφανώς πριν προχωρήσετε, ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν περιοχές που εξαιρούνται, έτσι, αλλά είναι λίγες αυτές οι περιοχές που εξαιρούνται από αυτό. Είναι κάπου στα βόρεια προάστια, νομίζω. Υπάρχουν 3 περιοχές. Όταν εφαρμόστηκε ο νόμος, εφαρμόστηκε οριζόντια σε όλους. Ναι. Πέρσι, τον Μάιο, εξαιρέθηκε η Μητροπολογία 3 περιοχές, το Ψυχικό, η Φιλοθέη και η Εκάλη, και καλώς εξαιρέθηκε, ναι, διότι και αυτές οι περιοχές έχουν μια συγκεκριμένη φυσιογνωμία. Ναι. Το μέτρο αυτό έπρεπε να εφαρμοστεί οριζόντια σε όλους, ναι, και δεν συνέβη. Και είναι αυτό το οποίο ζητάμε, και ζητάμε όχι μόνο μεμονωμένοι ως Δήμοι, αλλά και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, και στην αρχική τροποποίηση του νόμου που έγινε το 20 και το 21, στάθηκε απέναντι σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις, και μετά την ρύθμιση των τριών αυτών πόλεων ζήτησε να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα σε όλες τις αντίστοιχες πόλεις ή να καταργηθεί ως ΝΟΚ, γιατί καταστρέφει με τον όγκο και τα ύψη της πόλης, και επανέλθαμε πάλι και πριν από 10 μέρες, 15, όπου απαντήσαμε σε ένα, νομίζω, πολύ άστοχο, θα μπορούσα να πω, βελτίο τύπου που βγήκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις πρωτοβουλίες δημάρχων της χώρας να εφαρμοστούν οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, ναι, καθότι η υπόθεση έχει παραπευθεί στην Ολομέλεια, και προφανώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ανασφάλεια δικαίου από τώρα μέχρι τότε, ένα, και δεύτερον, πόλη σαν τη δική μας,
οι οποίες έχουν πάνω από 2.000 αδόμητα οικόπεδα ακόμα, έχουν ήδη υποστεί μια αλλαγή στη φυσιογνωμία με αυτές τις περίπου 150 κατασκευές που έχουν γίνει. Τι θα συμβεί μέσα στον επόμενο ένα χρόνο, θα είναι, μπορεί να φανταστεί κάποιος τι ακριβώς θα γίνει. Τις άδειες εσείς δεν τις βγάζετε, Δήμαρχε? Παρακαλώ. Λέω, τις άδειες εσείς δεν τις βγάζετε? Τις άδειες τις βγάζει η υπηρεσία δόμησης του καθεδήμου. Εκεί δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δυνατότητα αναστολής, μη εκδοσής. Εμείς ζητήσαμε, ναι, βεβαίως και υπάρχει. Ζητήσαμε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από τρεις εβδομάδες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που έχει και την ουσιαστική τελική αρμοδιότητα. Ζητήσαμε να γίνει μερική αναστολή οικοδομικών αδειών, δηλαδή να βγαίνουν, να συνεχίσουν να βγαίνουν άδειες, αλλά να βγαίνουν άδειες που δεν χρησιμοποιούν τα κίνητρα ύψους και αύξηση του συντελεστή. Με τις παλιές, με τους παλιούς συντελεστές. Ναι, 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 ακριβώς. Δηλαδή ακριβώς, στο παλιό δηλαδή, χώρο είναι 7 οι όροφοι, για παράδειγμα. Στην Γλυφάδα δεν θυμάμαι, 4 νομίζω είναι. Αυτό το οποίο λέμε είναι να μην σταματήσουμε την οικοδομή, να σταματήσουμε την υπερβολή. Γι' αυτό το πράγμα αποφασίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Άρα εσείς περιμένετε συγγνώμη την ολομέλεια του ΣΤΕ να αποφανθεί, η οποία μπορεί να αργήσει βέβαια να αποφανθεί. Η οποία θα πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο. Εμείς ζητήσαμε λοιπόν από το Υπουργείο να το κάνει αυτό, να το σταματήσει, να διασφαλίσει ότι δεν θα παγιδευτούν συμπολίτες μας πάνω σε τέτοια ανασφάλεια δικαίου, και βέβαια δεν θα δημιουργηθούν τελεσμένα σε μια πόλη η οποία δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει άλλο χώρο, και όχι μόνο σε μια πόλη, σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία όμως αυτή. Νομίζω ότι έχετε το κομμάτι με τις πιο ακριβές αντικειμένες αξίες της Ελλάδας. Θα σας πω όμως, έχουμε και κάτι άλλο. Ένα κομμάτι της δουλειαμένης. Οι πρωταθλητές, δυστυχώς, έτσι όπως έχουν γνωρίσει τα πράγματα, τη λίστα την οποία ανακοινώθηκε πριν από περίπου 20 μέρες, ο Δήμος Βάρης Βούλος Βουλιαγμένης είναι πρώτος σε κατασκευή για το 2023. Έχουν αδειοδοτηθεί. Οπότε κινδυνεύεται να γίνεται και ο πρώτος που θα έχει θύμα αυτών των διατάξεων. Ακριβώς, δηλαδή, 96.000 τετραγωνικά μέτρα έχουν αδειοδοτηθεί και χτίζονται με αυτές τις διατάξεις. Τώρα, άμα χτίσει όντως ένας με 9 και μετά πάρει αντίθεση, ορόφους εννοώ, και πάρει απόφαση μετά το Συμβούλιο και πει όχι, δεν ισχύει. Μπορεί να. Τι θα γίνει. Αυτό πραγματικά είναι. Ή πετύχει κτίρια στα μισά του. Τι θα γίνει. Νόμιμα το κάνει ο άλλος. Δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο αδιέξοδο και σε αυτόν που το κατασκεύασε και στην περιοχή που υποδέχτηκε αυτή την παράτυπη δόμηση. Και εκεί καταλαβαίνετε ότι θα μπερδευτούμε όλοι μαζί. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε και γι' αυτό ζητάμε από το Υπουργείο να πάρει θέση και να αλλάξει, να δώσει αυτή την διακοπή, την προσωρινή διακοπή τουλάχιστον, μέχρι να αποφανθεί η ολομέλεια, κάτω από αποφάσεις οι οποίες είναι συγκλονιστικά τεκμηριωμένες. Και οι δύο αποφάσεις που έχουμε, και βέβαια το σημαντικό ποιο είναι. Επειδή δεν το κάνει αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αναγκαζόμαστε εμείς οι δημοτικές αρχές να έρθουμε στην πολύ δύσκολη θέση, η οποία έχει πολλούς κινδύνους για μας, να πάρουμε προσωπικά την υπόθεση στην πλάτη μας και με τη διαδικασία του διπλού εντέλεστε, την οποία αμφισβητεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος βέβαια, να δώσουμε εντολή παύλα διαταγή στις υπηρεσίες δόμησης της πολυοδομίας να μην βγάζουν αυτές τις άδειες με τα κίνητρα. Μέχρι τότε αυτή η ιστορία να διαλευκανθεί, και το κάνουμε αυτό για να προστατεύσουμε τις πόλεις μας, να προστατεύσουμε τους πολίτες οι οποίοι μπορούν να παγιδευτούν σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Και στο τέλος της ημέρας να υπηρετήσουμε και την αποστολή μας, που δεν είναι άλλη από το να μην αλλοιωθούν οι φυσιογνωμίες των πόλεων μας, ειδικότερα των πόλεων οι οποίες έχουν 70 και 80 χρόνια, έχουν μια πολύ νοικοκυρεμένη και ανθρώπινη και βιώσιμη όψη. Πρέπει να σταθούν πάνω σε αυτό το πρόβλημα άμεσα οι έχοντες την τελική έτσι δυνατότητα. Εγώ λέω να σας στηρίξουμε σε αυτό που κάνετε όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί πραγματικά είναι εγώ όλο αυτό το βλέπω παραλογισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντέλο, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένος, ο κύριος Κωνσταντέλος.